σκηνικό, καθώς η έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίστηκε για το απόγευμα της 30ης Ιουνίου στις Βρυξέλλες, τεινάζει ουσιαστικά στον αέρα τη διεξαγωγή της τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών. Στον απόϊχο της σημερινής συνόδου κορυφής, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναγνώρισε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί επαναπρογραμματισμό της ημερομηνίας του debate. Έτσι όπως την ετοιμάζουν αυτή την αναμέτρηση, παράλογοι μονόλογοι αναμένεται να είναι, οπότε μπορεί να βγω με Skype από τις Βρυξέλλες. Το γεγονός ότι η τηλεμαχία σκοντάφτει στις ημερομηνίες επιβεβαίωσαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφεραν, ύστερα από διαβουλεύσεις του Νάσου Ηλιόπουλου με τα άλλα κόμματα τα οποία επίσης έπρεπε να μεταβάλουν τον προγραμματισμό τους, η Οδός Πειραιός πρότεινε ως εναλλακτική ημέρα την 28η Ιουνίου. Ο κύριος Ηλιόπουλος αργά το απόγευμα ενημέρωσε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν μέχρι στιγμής να βρεθεί κοινή ημερομηνία με τα άλλα κόμματα για τη διεξαγωγή του debate. Στην Κουμουνδούρου σημειώνουν ότι είναι συνεχίσει τηλεφωνικές διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα κομματικά επιτελεία, ώστε να καταστεί εφικτή η εξέβρεση μιας ημερομηνίας που να εξυπηρετεί το σχεδιασμό όλων των πολιτικών αρχηγών. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική για τον τρόπο διεξαγωγής της τηλεμαχίας, στοχεύοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους. Έχω την αίσθηση ότι οι πολιτικοί μου αντίπαλοι δεν επιδιώκουν την ουσιαστική προγραμματική αντιπαράθεση και επιμένουν σε παράλληλους μονολόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα λύσει η διακομματική. Άμεση ήταν η απάντηση κύκλων της Νέας Δημοκρατίας. Οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι επιθυμούν τους παράλληλους μονολόγους, ενώ εκείνος τάχα τον διάλογο είναι δηλωτικές της αδιόρθωτης αλαζονίας του. Πλέον, το ερώτημα «Τι μέλη γενέστε με την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών» θεωρείται ότι είναι θέμα ωρών για να απαντηθεί. Να έρθουμε τώρα σε συνάλλευση.